1000 ευρώ. 1000 ευρώ έκαστος. Και σε κούραστα κιόλας. Ναι, και ταξιδάκι. Και πληρωμένα τα ξενοδοχεία. Mm-hmm. Και έχουμε ένα μεγάλο event που θα γίνει. Ναι. Μας στείλατε πληροφορίες, γίνεται στην Αντίπαρο. Ναι. Και ένα μαγαζί εκεί έχει καλέσει παίκτες Survivor. Ναι. Και 2-3 παιδιά από τον Big Brother. Θες να πούμε ονόματα, ο ένας είναι ο Γρηγόρης, η άλλη που είναι η Ράνια. Και από εκεί και πέρα είπε το Survivor δεν έχουν... Η Ράνια είναι η κοπέλα από το... Η Καραγιάννη, η Ξανθιά, η όμορφη, ναι, ναι, η υψηλή. Ναι, ναι. Και οι υπόλοιποι τώρα παίκτες από το Survivor δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι. Ξέρουμε όμως ότι έχουν κλείσει συμφωνία με το συγκεκριμένο μαγαζί. Θα πάρουν 1000 ευρώ και είναι πληρωμένα όλα τα έξοδά τους για να διαφημίσουν κάτι πολύ μεγάλο. Ένα μαγαζί εκεί, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Αύριο θα έχουμε προφανώς και τις αποκαλύψεις. Δεν μιλάει κανένας, δεν είδα κάποια story να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και τι event γίνεται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες, και επειδή ο τουρισμός είναι και δύσκολο, είναι ένα γενναίο ποσό. Έχουν αρχίσει δηλαδή κοινώσει οι αρπακτές. Κοίτα να σου πω, αφού τους τα δίνουν, μπράβο τους. Ναι, ρε παιδί, δεν είναι κακό αυτό. Συζητάμε. Δεν είναι κακό αυτό. Απλά λέω έχουν αρχίσει οι αρπακτές. Ναι. Δηλαδή τα μαγαζιά κοιτάνε πώς θα ανεβάσουν την πελατεία τους μέσω των επωνύμων. Βέβαια τώρα. Εκ των reality. Προφανώς θέλουν να κάνουν τη διαφήμιση οι άνθρωποι και μπράβο τους λόγω του Αυγούστου για να μαζέψουν κόσμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή γενικά στα νησιά είναι δύσκολο, μου κάνει εντύπωση γιατί αν ας πούμε. Σου λέω εγώ, μαζευτούν 6-7 παιδιά, είναι αρκετά μεγάλο ποσό για τα ξενοδοχεία. Δηλαδή, ένα 10.000 για διαφήμιση θα το δώσει ο κύριος. Είναι σίγουρο αυτό. Εντάξει, έχει αναλάβει την εκδήλωση. Εντάξει, καλή δουλειά κάνει. Μωρέ, ο άνθρωπος, εντάξει. Ξέρω και στη Μύκονο κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Φέρνουν επωνύμους στα μαγαζιά. Στη Μύκονο θεωρώ ότι είναι και πιο μεγάλη ταρήφα ακόμα. Μα πιο μικρή ταρήφα είναι γιατί έχει καλύτερη ζωή εκεί. Α, ναι. Είναι, ναι, γιατί εκεί. Κάνει ο ποπός τους να λέει για να πάνε εκεί. Ναι, εδώ που τα λέμε όμως στις χρυσές εποχές, τις έζησαν οι πρώτοι του Survivor, οι οποίοι θυμάσαι που κάποιος παίκτης είχε πει ότι εγώ για να σηκωθώ από το κρεβάτι μου για να πάω να κατουρίσω, θέλω 4.000. Δεν θα πω ποιος. Θυμάσαι ποιος. Βέβαια, ναι, δεν θα πω ποιος. Αλλά ήταν η ταρήφα, ξεκινούσε από 4.000 παιδιά. Και τώρα κάνουν κολοτούμπες με τα 1.000 και καλά κάνουν βέβαια, γιατί τα 1.000 ευρώ και με εύκολο και ευχάριστο τρόπο είναι ένα σημαντικό ποσό. Έτσι, 1.000 ευρώ είναι. Και όλα πληρωμένα τα έξοδα πήγαινε, έλα και τα φαγητά του. Δηλαδή, και τα ξενοδοχεία. Πάνε με 10 ευρώ στην τσέπη, γυρνάνε με 1.000 ευρώ επιπλέον, δεν έχουν χαλάσει ούτε ένα ευρώ. Δηλαδή με τα 10 που θα πάνε, με τα 10 θα γυρίσουν πίσω, είναι τα 1.000 ευρώ και θα περάσουν καταπληκτικά. Θα φάνε, θα πιούν. Δηλαδή, θα σταθούν και στα ρούμπε. Πάντω μου κάνει εντύπωση η επιλογή. Από το Survivor, τι παίκτη είναι που έπανε. Δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμα. Ναι, θα τα βρούμε θα το δούμε αύριο. Ναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση που επιλέξαν καλά ο Γρηγόρης. Εκεί η Μύκονο Πάρο έχει γενικά γνωριμίες. Ναι, ναι. Προφανώς γι' αυτό τον επιλέξανε. Και η Ράνια ίσως ήταν επιλογή και του Γρηγόρη. Γιατί είναι ένα κορίτσι το οποίο δεν ήμουν πολύ στο Big Brother και δεν νομίζω ότι έχει τόσο ισχυρό όνομα. Απλά είναι ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Θα κάνει ο Γρηγόρης και YouTube εκεί βιντεάκι, γιατί αυτό έχει YouTube κανάλι. Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Ναι, μπορεί. Ναι. Αλλά κοίτα, επειδή είναι βραδιά τώρα του μαγαζιού, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να τραβήξει βίντεο. Σίγουρα θα βάλουν stories και θα τα αποκαλύψουμε όλα. Γίνονται από μόνοι του ρεπόρτερ. Κοιτάξτε, ρε παιδί μου, αυτοί πήραν από ένα χιλιάρικο, θα πάνε να κάνουν την αλπαχτή του κτλ. Η Τσαγκρινού πόσα λεφτά πήρε για να βάλει αυτά τα μαλλιά επάνω σε αυτό το τετρισάθλιο. Ποιο κόπανο την έβαλε να κάνει αυτή την κίνηση. Κοίτα, είναι ένα κορίτσι, ξεκινάει τώρα τι εμφανίσει του με τον Γιάμο, τι εμφανίσει με αυτό το μαλλί θα πάει. Προφανώ επειδή είναι μπουζούκια, επειδή θέλει κάτι πιο εντυπωσιακό, κάποιο τη πρότεινε ότι πρέπει να βάλει εξτρέμ. Ρε παιδί μου, αλλά... όταν μαθαίνει και βλέπει ένα βίντεο με το προσωπάκι του, ωραίο μετά, ναι, με το κοντό ναι. μαλάκι κτλ. Και, ξαφνικά πα να δει με αυτό το πρόσωπο και σου βγαίνει μια καούκα μέχρι εδώ, να πούμε κάτω, ένα μαλλί ψεύτικο του κερατά, ναι, κάτι το οποίο καλό. Δεν τη πάει. Δηλαδή πάνε οι γωνίε τη, πάνε η ομορφιά τη, πάνε όλα. Γιατί εκεί το είχαν κάνει το στιέρα και οι φωτογραφίες που έχουν βγει, παιδιά, θα τις έχετε δει σίγουρα, ίσως δεν την κολακεύουνε. Αλλά το σίγουρο είναι. Καταρχήν, μόνο ότι δεν την κολακεύουν οι φωτογραφίες, πρέπει εκείνη τη στιγμή να βγάλει τα εξέξω. Δηλαδή δεν ξέρω, ξέρω τι θα του στείλει. Δεν να το βάλει. Ωραία, το. Σιγά μου, που πλήρωσε. Τσάμπα. Όχι, δεν πλήρωσε, αλλά άλλο σου λέει ταλαιπωρία, οι κόλλες, αυτά δεν είναι εύκολο. Βάλτε τα βάλτε. Εντάξει, πάντως έκανε έγκλημα και ίδιο είναι αυτό. Ναι, όχι, είχε ένα πολύ ωραίο τύπο με αυτό το μαλλί και μάλιστα η αλήθεια είναι και στο εξωτερικό κάνουν press στο συγκεκριμένο μαλλί το κοντοκαρέ. Τη πήγαινε πάρα πολύ και τόνιζε πάρα πολύ τα χαρακτηριστικά. Το μακρύ μαλλί είναι εντυπωσιακό. Γνωρίζω κι εγώ, αλλά όταν είναι πάρα πολύ ανοιχτό το χρώμα και είναι πολύ, λίγο χάνει, δηλαδή αυτό που λες εσύ, δεν τονίζονται ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά της τώρα που έχει πολύ όμορφα χαρακτηριστικά. Εσύ, Έλληνα, έκανε προσπάθεια η κοπέλα αυτή για να μπορέσει να ανέβει στην κορυφή, πλησίασε πάρα πολύ κοντά την Φουρέιρα,
Έκανε πολύ καλές δυνατές κινήσεις. Έφτιαξε ένα ωραίο τύπο που επιτέλους άρεσε σε όλο τον κόσμο. Και ξαφνικά πάει και μου βγάζει τη λαχουριά βγάζει πάνω της, γιατί λαχουριά είναι αυτό. Ναι, δεν ήταν ωραία. Είναι πολύ ανοιχτό το χρώμα. Καρακιτσαριό. Καρακιτσαριό και βλαχουριά. Δηλαδή αυτό το κορίτσι, ας πούμε, θέλει μόνο να το αυτοκτονήσει. Κορίτσι μου, έκανες τη μεγαλύτερη κίνηση. Αυτοκτόνησες με μια κίνηση απλή. Έβαλες τόσο μαλλί επάνω σου ψεύτικο, το οποίο δεν σου πάει. Καλά, εξτέ είναι, βγαίνεται η αυτοκτόνηση. Εντάξει, άμα δεν ξέρω, αυτοκτονία είναι, αυτοκτονία είναι. Απλά επειδή όλοι, οπωσδήποτε και ο Κιάμος την πήρε δίπλα του, γιατί την αγάπησαν μέσω της Eurovision και το El Diablo και θα το τραγουδάει εκεί, θα είναι κάτι ξένο πάνω της το πολύ μαλλί. Ας ελπίσουμε ότι έγινε μια φωτογράφηση για το μαλλί και να διαφημίσει κάτι και ότι θα το βγάλει από πάνω σε αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, ξεκινάει εμφανίσεις με αυτό το μαλλί. Ανανεώθηκε, ναι, ναι. Τι να σου πω. Μήπως όμως υπάρχει η νοοτροπία ότι στα μπουζούκια πρέπει για κάτι πιο εντυπωσιακό, το μακρύ μαλλί, το σπαστό, το κλασικό, το μπουζουκλέρι, ας το πούμε. Άκουσε με λίγο, επειδή τα έχω φάσει στη μάπα τα μπουζούκια πάρα πολύ. Ναι, έχεις δει πολλές κοπές με κοντά μαλλιά. Όχι, αλλά δεν έχω δει και πολλές κοπές με κοντά μαλλιά όπως η Τσαγκρινού. Ναι, αυτό θα έκανε τη διαφορά. Οπότε λοιπόν, όταν μου πρεσάρετε αυτό, ένα πακέτο συγκεκριμένο μια κοπέλα. Όταν τη βλέπω και το γουστάρω πάρα πολύ όλο αυτό, ότι έχει βγάλει την πιο σεξι πλευρά της. Ναι. Έχει βγάλει το πιο ωραίο θηλυκό, χωρίς να προκαλεί, χωρίς. Και ξαφνικά μου βάζει αυτή η μαλούρα που είναι ξένη επάνω της, ένα πράγμα τρισάθλιο. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι ανανέωση για τα μπουζούκια. Αυτό είναι ανανέωση για να πάει σε ένα πανηγύρι. Γύρισε στο παλιό της μαλλί, τότε που έκανε. Δεν γύρισε στο παλιό της μαλλί, γύρισε στην παλιά βλακεία της. Στο αεροπλάνο, όχι, τότε ήταν όμορφη. Στο αεροπλάνο το βιντεοκλίπ. Η παλιά βλακεία της είναι αυτή. Εγώ θεωρώ. Ναι, αλλά δεν ήταν ο τύπος αυτό, δεν μπορούσε αυτό το πράγμα. Ένα όμορφο κορίτσι, αλλά επειδή είναι καλό παιδί, θα σου πω, επειδή είναι καλό κορίτσι, είναι εύπλαστο. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος και σου λέει, έλα χρυσή μου, για να λάμψεις πάνω στα μπουζούκια, πρέπει να βάλεις το μαλλί, να ανεμίζει, να βάλεις και το σεξ στο φόρεμα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια στερεότυπα στα μπουζούκια. Πρέπει να είναι μαλλί, σπαστό, μακρύ, το στήθος τέλος πάντων σεξ. Εγώ αυτό βλέπω συνήθως. Ναι, αυτό βλέπεις. Ναι. Αυτό όμως που κάνουν οι άλλες οι μπουζουκόβιες και οι άλλες που θέλουν να πάνε να κάνουν κίνηση για να αποσπάσουν την προσοχή από τους άλλους είναι αυτές που είναι δεύτερες και τρίτες, οι οποίες να μην κάνουν μεγάλη προσοχή για να ανέβουν. Ναι. Αυτή δεν είναι δευτεροτρίτη. Ναι, όχι, είναι άλλο σου λέω. Τι ακριβώς τις κάνανε. Ναι, είναι πρώτη. Την κάνανε και δευτεροτρίτη. Τριτοτέταρτη την κάνανε. Κάτσε, μπορεί το αποτέλεσμα να είναι καλό. Ποιο αποτέλεσμα να είναι καλό, μορμαλί, είναι αυτό, μωρέ. Εγώ την έμαθα αλλιώς τώρα. Περίμενα αυτό, δηλαδή θα πάω να πληρώσω εγώ στο Ποσειδόνιο μέσα που θα εμφανιστεί για να δω να πούμε ένα βλαχαντερό. Ποσειδόνιο δεν μπορείς να πας. Ναι, είμαι και ανεμβολίαστος. Λοιπόν, ναι, δεν πρόκειται να πάω. Αλλά θα δούμε κάποια βιντεάκια. Και ξαφνικά θα περιμένω να βγει να πούμε αυτό το σεξι πρόσωπο που είδα, να πούμε η πολύ όμορφη κίνηση που έκανε, αυτή η αλλαγή τρομερή η οποία την ανέβασε τόσο πολύ ψηλά και βγαίνει βλαχαντερό το πιερατά επάνω. Τρίτο-τέταρτη γκόμενα, να πούμε στο. Εντάξει, βρε τρίτο-τέταρτη. Θα έχει ένα άλλο τύπο. Διαφορετικό. Εντάξει, άντε, τέταρτο-πέμπτη. Δηλαδή, συγγνώμη, θα σου πω εγώ κάτι άλλο. Άμα πάω να βάλω εξτέ μέχρι εδώ, θα είμαι τρίτο-τέταρτη. Να μου πει δεν είμαι Τσαγκρινού. Οκ, okay, αλλά μην το φτάνει στο άλλο άκρο. Άκουσε ποια είναι η διαφορά. Αυτή έβγαλε μια εικόνα και διαφημίστηκε τόσο πολύ. Εντάξει, συγκεκριμένη. Και την αγάπησα με αυτή την εικόνα. Εγώ την Τσαγκρινού την είχα ως μια μελιτέα ποσότητα στο ελληνικό τραγούδι. Mm-hmm. Με την εμφάνιση αυτή που έκανε, με το El Diablo, όχι με κέρδισε. Ερωτεύτηκα το project αυτό. Κατάλαβα. Το έχει συνδυάσει με αυτό. Ερωτεύτηκα το project αυτό. Δηλαδή, το έβλεπα, το έλεγα. Από την πρώτη στιγμή σου είπα: κοίταξε να δει τι ωραίο, τι δουλειά έχει κάνει, πόσο έχει δουλέψει, πόσο. Είναι λάθος μου στη λίστα, προφανώς θα έχει και στη λίστα. Ήταν όλα δουλεμένα. Είναι λάθος. Στιλιστικά ήταν όλα μελετημένα σωστά. Ναι, είναι λάθος γιατί είναι αυτό που βγάζουν τώρα να την κάνουν μια λαϊκάντζα. Λαϊκάντζα την κάνουν και τη βγάζουν αυτό το. Επειδή με αυτό το κυριλίκι που έβγαζε. Ναι, ναι, κατάλαβα. Γιατί ξέρεις κάτι, δεν μου έβγαινε η γκόμενα η φτηνή. Σεξουαλικά, ναι, 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 λοιπά. Ναι. Έβγαζε ένα ωραίο στυλάκι, ένα πράγμα το οποίο ρε παιδί μου το θαύμαζα και έλεγα μπράβο, ρε γαμώτο, μακάρι. Τρίχες είναι, φτιάχνει κορίτσια... ρε Θοδωρή, μπορεί να μην αρέσει να τα βγάλει μετά. Όπως είπες, τρίχες. Τρίχες είναι. Τρίχες. Εντάξει, έγινε τρίχες. Σε έχουν εξοργήσει τα εξτέ της Τσαγκρινού. Ναι, με έχουν εξοργήσει. Ναι, έχω πάθει φρίκα. Γιατί σου είπα. Τι θέμα να πιάσουμε να μην σε εξοργήσει. Τα εξτέ της Τσαγκρινού. Θα τα βγάλει, παιδί μου, άμα. Στο επόμενο θέμα θα χρεωθεί περισσότερο, μην πα. Α, ωχ, Παναγία μου, Παναγία μου. Έχει εξτέ, μα λε, πάλι είναι πιο εντάξει. Καλά,
Λίγο παιδιά, η Μαλέσκου, η οποία βέβαια βγήκε και το κορίτσι και είπε πράγματα πολλά και σημαντικά. Είπε ότι δεν είναι στημένη. Αν δεν είναι στημένο αυτό που παρουσιάζει, τότε λοιπόν πρέπει να σου πω, αγαπητή μου Μαλέσκου, ότι θέλω να αλλάξει επάγγελμα. Μάλλον, όχι να αλλάξει επάγγελμα, να πας στο κανονικό σου επάγγελμα. Αλλά και πάλι, αν πας εκεί, θα έχουμε πρόβλημα με τα παιδάκια μας. Τι θα μάθουν τα παιδάκια? Με τα αγοράκια εννοείς. Ναι, βέβαια. Επί τα αγοράκια ή τα κοριτσάκια που θα την ακούνε. Πες μου, Γιωργάκη, το μάθημά σου. Ταλανίζεται κάτι ανάμεσά μας, Γιωργάκη. Ναι. Βλέπω, Γιωργάκη, ότι δεν τα βγάζεις πέρα. Μάλλον δεν διάβασες. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Γιατί Μαλέσκου... είναι πολύ όμορφη, τώρα μην μας παρεξηγήσουν. Η Μαλέσκου τελείωσε η εκπομπή της. Μας έδωσε υποσχέσεις ότι θα έρθει ανανεωμένη και θα μαζέψει. Μας είπε ότι δέχτηκε πάρα πολύ με τους συνεργάτες της. Που φεύγουν άπαντες, δεν μένει κανένας. Όλοι φεύγουνε. Όχι, όλοι. Πάντως θα αλλάξει ένα μεγάλο κομμάτι της ομάδας. Πώς το λένε, η άλλη θα φύγει. Η Αυλικιά. Αποκλείεται. Η Μάρτζη. Ναι. Έλα, ρε, θα φύγει η Αυλικιά. Με άντρα διαιτητή. Ποιος θα τολμήσει να τη διώξει από μέσα. Και ήταν και πολύ. Απολύθηκε έναν Συνικολαρίδου από το Open. Ναι, κάπου το διάβασα. Ναι, ήταν επιλογή, λέει, της διεύθυνσης, ναι, γιατί ήταν παρατραχάμενο του Φουρτιώτη. Ήταν το, ναι, δεν έχει να κάνει το απομεινάρι από το έξι. Η αλήθεια είναι ότι πληρώνει αυτό το εγωιστικό που βγάζανε τότε στα αποκαλυπτικά μαζί. Ναι, που ήταν η σασπιδά με όλους γιατί τις γουστάρουν. Ναι, 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 αυτό πληρώνει, αλλιώς. Δεν ήταν κακιά. Δηλαδή, άκουσε, είναι η μοναδική απόλυση που διάβασα και δεν με άγγιξε. Όταν ακούω απολύσεις, μου σκόνει τρία κάγκελο. Δηλαδή λέω, αμάν Παναγιά μου, ζουν την οικογένειά τους. Και η κοπέλα αυτή ζει την οικογένειά, αυτή είναι η δουλειά της, ζει την οικογένειά της, αλλά ο εγωισμός της, ο τρόπος που είχε υποταχθεί στο Φουρτιώτη και ο τρόπος που συμπεριφέρθηκαν σε πάρα πολλούς stars την περίοδο εκείνη, είναι αυτό που με κάνει να λέω, δεν με ενδιαφέρει, κορίτσι μου, καλά να πάθεις. Είχε μια ειρωνία. Όχι ειρωνία μόνο, αλλά ξεσκίζανε κόσμο και κοσμάκι, πιστεύω ότι το έχουν πιάσει του παπά τα τέτοια. Εγώ σε κάθε απόλυση στεναχωριέμαι, γιατί εντάξει, οπωσδήποτε σκέφτομαι. Και εγώ λέω, ζει την οικογένειά της. Λέω, είναι η δουλειά της. Δεν είναι και ότι ευχάριστο αυτό. Αλλά όμως τώρα θα πρέπει να καταλάβει και να κάτσει σε μια γωνία και να δει λοιπόν τα λάθη που έκανε. Γιατί υποτίμησε πάρα πολύ κόσμο. Υποτίμησε πάρα πολύ κόσμο και βέβαια δεν ξεχάσω εγώ την περίοδο εκείνη που ήταν στο Ε, όταν ήμουν και εγώ εκεί, ότι οι τεχνικοί δεν μιλάνε για τα καλύτερα λόγια για αυτήν. Τη θεώρησαν ιδιαίτερα καβαλημένη. Την είχαμε συναντήσει, δεν θυμάσαι που είχαμε πάει σε ένα κάπου. Δεν θυμάσαι, μπράβο. Όχι μόνο δεν χαιρέταγε, ούτε γύριζε να κοιτάξει. Ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Ναι, κατάντησε να πάει στην Πάνια, να πηγαίνει εκεί με τα παρατράγουδα τη Πάνια. Και αυτή τη στιγμή. Την στείλανε αδιάβαστε το Όπεν γιατί είναι κατάλοιπο του Φουρτιώτη. Λοιπόν, και ότι είναι κατάλοιπο του Φουρτιώτη, εγώ πραγματικά δεν το λυπάμαι. Γιατί γι' αυτό και με τη Μάρτζη Λαζάρου δεν την πολύ γουστάρω, γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ μου την έπαρση που είχε όλη αυτή η ομάδα. Όλη αυτή η ομάδα. Και βέβαια αυτή που την πλήρωσε περισσότερο από όλου είναι η Νανά Παλετσάκη, η οποία υπέγραφε παντού και παραλίγο να τυχώσουν και μέσα. Εντάξει, και έφυγε καρκίν κακός από εκεί και έχει διαγράψει τα πάντα η Νανά Παλετσάκη. Μεγάλο δημοσιογράφος, πολύ δυνατό όνομα, μεγάλη και σημαντική υπογραφή, αλλά υποταγμένη και αυτή στο Φουρτιώτη. Γιατί η ανάγκη του μεροκάματου σε κάνει να δέχεσαι πολλά, Θοδωρή. Η ανάγκη του μεροκάματου έχει κάνει και εμένα να υποχωρήσω σε πολλά πράγματα και να κάνω τον κόπανο κτλ. Αλλά όμως, άλλο υποχωρώ εσωτερικά στο παρασκήνιο κτλ. Και άλλο βγαίνω μπροστά και αρχίζω και το παίζω Θεός, γιατί είμαι αυλικός κάποιου. Έχεις δίκιο. Εντάξει. Λοιπόν. Απλά τη συγκεκριμένα μην αγγίξουμε κιόλας, γιατί είχε και προβλήματα. Έχει εντάξει, δεν πιάνω την Παλετσάκη, απλά θέλω να σου πω ότι ήταν το μεγάλο της λάθος. Η Νάνση Νικολαίδου είναι μια δημοσιογράφος η οποία τη σεβόμουν πάρα πολύ προ-Φουρτιώτη, γιατί ήταν μια πολύ καλή τηλεκριτικός. Ναι, εντάξει, ήταν διεισδυτική, διαφωνούσε σε κάποια πράγματα μαζί της, αλλά δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο, καθένας έχει τα δικά του μάτια που βλέπει. Αλλά αυτό όλο που έγινε με την Νάνση Νικολαίδου στην περίοδο Φουρτιώτη και με την παρέα όλη αυτή με τον Καραμίξα και τους υπολείπους, ας πούμε, ήταν τρομερό, τρομερό. Τρομερό. Και κατά τη γνώμη μου. Ο Καραμίξας είναι προς το παρόν στο αποδεικτικό ότι είναι τα πάνια κι αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Η Ανίτα Πάνια δεν μένει εκεί. Ούτως ή άλλως δεν ξέρω τι θα κάνει η Ανίτα Πάνια. Λοιπόν, η Ανίτα Πάνια δεν έχει εξάλλου πρόβλημα να μαζέψει τα κουλουπού. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η Ανίτα Πάνια. Εμένα από αυτό, παιδιά, που με έχει ενοχλήσει αφάνταστα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι
δεν ζήτησε έστω ένα συγγνώμη, ας πούμε, για όλα αυτά που συνέβησαν την περίοδο εκείνη. Λοιπόν, και η Μάρση Λαζάρου αυτή εντάξει, τη στιγμή. Εντάξει, μήπως δεν τους δόθηκε και το και η Μάρση Λαζάρου αυτή τη στιγμή πιέσε σαν σύνδεση εκεί πέρα. Μέσα να είναι καλά ο άντρας της που είναι διαιτητής, να πούμε, και τώρα έχει ανάγκη ο Λαφούζος και πιάνει δουλειά εκεί πέρα. Εξάλλου, πρέπει να σου πω ότι η Μάρση Λαζάρου όταν δούλευε στο Open, ο Σαββίδης το πλήρωσε ακριβά αυτό. Λόγω του σύζυγου. Ναι. Ενώ ο Αλαφούζος δεν μιλάει, ο άλλος, ο Βαγγέλας, είναι και ψιλοκολλητάρια με τον Αλαφούζο. Δεν πολύ μιλάει. Έτσι. Όμως βέβαια τα site και τα media τα δικά του κάπου πετάνε τις μπηχτές για τη Μάρτζη Λαζάρου με τον άντρα τον διαιτητή κτλ. Τώρα βέβαια, εάν η επόμενη μεταγραφή της πρώην αυλικιάς του Φουρτιώτη θα είναι στο Μέγκα, μετά θα αρχίσουν να λέω για τον Βαγγέλα και τον άντρα τον διαιτητή. Ναι. Δεν κολλάει. Δεν κολλάει πολύ. Μάλιστα, μια φορά που σε είχε πάρει ένα τηλέφωνο και σου λέει είμαι η Μάρτζη Λαζάρου. Ναι. Και είσαι εσύ ένα κουλό. Ναι. Και καλά στα τέτοια μας. Ο τρόπος που σου είχε μιλήσει ήταν. Ναι, ήταν δηλαδή. Και καλά, α πούμε. Είμαι η στάρη μεγάλη δημοσιογράφος και τα λοιπά. Δεν μπορεί, α πούμε, να μην είναι. Είμαι η Μάρτζη Λαζάρου και είμαι από το Ε. Και λε, εγώ και καλά στα τέτοια και είμαι από το Δέλτα. Έτσι μου σου πει. Και λέω, ρε, Θοδόρη. Μαζέψου λίγο. Όχι, λέω, εγώ δεν μπορώ την έπαρση για σου. Ναι, μα λέω, είναι σπαστικό. Να παίρνει έναν άνθρωπο ο οποίο, α πούμε, έχει τη δική του ιστορία και τα λοιπά και να το παίζει, α πούμε, σε κάποια. Δηλαδή είναι και τρελό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, παλιά είχε γίνει αυτό. Όχι, πριν. Ναι, το δω. Πολύ παλιά, 5-6 χρόνια. Πέντε χρόνια. Από δεν την έχω σταμπάρει, ναι. Δηλαδή μου έχει κάτσει περίεργα. Λοιπόν, τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι η Μαλέσκου έκλεισε την εκπομπή της, πάει τις διακοπές της η κοπέλα. Ελπίζω οι φωτογραφίες που θα κάνει τώρα να μην είναι στο μπαλκόνι με μαγιό για να μας δίνει το πισινό της, να μην το παίζει και αυτή η αλατούνη, αλλά να κάνει κινήσεις και να. Εγώ θα έλεγα μάλιστα να της δώσω μια συμβουλή. Να αποτραβηχθείς, να μου κάνεις καμία φωτογραφία, να μην εμφανίζεσαι πουθενά, να σε δούμε ανανεωμένη το Σεπτέμβριο. Πας καλά. Αυτό είναι εθισμός, Θοδόρη, ναι, και διαφημίσεις κιόλας. Με την ψώνια εντάξει, που διαφημίζουν και προϊόντα τώρα και το καλοκαίρι, δεν μπορεί να. Εντάξει, τέλος πάντων, ας το δεχτούμε και αυτό. Αλλά αυτό λοιπόν, που τελειώνει η εκπομπή και μετά πάνε έξω στον εξωτερικό χώρο των καναλιών και βγάζουν 1000 φωτογραφίες σε πλάνα. Εν τω μεταξύ έχουν βγει κάποια backstage που ψάχνουν, επειδή στους χώρους των καναλιών έχει και τα δεξαμενές, τα σκουπίδια, τα. Ψάχνουν ένα κενό για να φωτογραφίζουν και να. Είναι λίγο κάπως μου κάνει λίγο. Πάντως πέρα από όλα αυτά, πρέπει να σου πω το εξής, ότι αυτό που μου κάνει εντύπωση από την Μαλέσκου είναι που δεν έχει συνειδητοποιήσει τι τις λέμε όλοι. Και νομίζω ότι τη λέμε στημένη. Δεν είναι στημένη. Βλαμμένη είναι. Και δεν το ξέρει, δεν καταλαβαίνει. Εννοείς, ναι. Κύριε, με την έννοια ότι δεν καταλαβαίνει ότι έχει, νομίζω έχει ψωνιστεί αρκετά. Δεν δηλαδή, έχει καταλάβει τι τις λέμε. Ναι, δεν έχει καταλάβει. Αυτό είναι το γάμο της υποθέσεως. Ξέρεις τι γίνεται, να σας πω κάτι και το έχουμε εξηγήσει. Κάτι πήγε για τον Ουγγαρέζο. Ναι, ναι, όχι, της πήραν συνέντευξη και μάλιστα από το καλοκαιρινό. Ναι. Της πήραν συνέντευξη που είπε ο Ουγγαρέζος ότι τη βλέπει ότι νομίζει θα συνεργαζόταν μαζί της, αλλά νομίζω ότι έχει τύψεις που κάνει γκόσι. Ναι. Και λέει αυτή όχι, ίσα ίσα που δεν έχει τύψεις. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι είπε ότι πολλές φορές. Είπε κάποια στιγμή ότι πάει αφρενάριστος, αυτό εννοούσε. Ότι ναι, ναι, ότι, έχει. Ότι αυτά που λέει και καλά, σαν να μην τα σκέφτεται. Ναι, 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 ότι πάει λέει ότι σκέφτεται. Ναι. Ενώ σκέφτεται αυτή, πολύ. Ναι, ναι, αυτό που θέλω να πω για να ολοκληρώσω, όπως λες, ναι. Είναι ότι η τηλεόραση, τα φώτα, οι στυλίστες, το μακιγιάζ, σε κάνουν, άμα είσαι ωραία, σε κάνουν επί 10. Εάν την ψωνίσεις σε εκείνη τη φάση, το χάσες. Αυτό έχει πάθει Μαλέσκου. Δηλαδή, όλη αυτή η προβολή. Είναι ένα ωραίο κορίτσι, έτσι. Αλλά σίγουρα σε κάνουν πολύ πιο εντυπωσιακή. Δηλαδή, μας στέλνετε μηνύματα ότι την είδατε εκεί, ή την καινούργια, ή την άλλη, ότι από κοντά. Εντάξει, είναι όμορφες, αλλά δεν είναι τόσο εντυπωσιακός. Γιατί, παιδιά, όσο το φως, το μακιγιάζ, το styling, σε κάνει καρακουκλάρα εκ των πραγμάτων. Εκεί όμως θα πρέπει να έχεις το μυαλό να πεις ότι αυτό που βλέπω είναι ψεύτικο. Και δεν είναι η πραγματικότητα και θα πρέπει να δω τη δουλειά μου και όχι να πρεσάρω μόνο την εμφάνισή μου. Εμείς και στα στούντιο του Art κάποια στιγμή, γιατί σου εξηγώ την ψυχολογία των γυναικών, κάποια στιγμή με τις προβολείς, με αυτά, σε κάποια πλάνα, και το έχεις και εσύ νομίζω, έβλεπες το monitor και λες πόσο ωραία είναι, για να μην ξαναδώ. Ξέρεις, με το επαγγελματικό μακιγιάζ. Μου θυμάμαι μια φορά και παλιά στο βίντεο γκολ που είχαν βάλει τον αέρα, τι έδειχνε ο αέρας κάποια στιγμή. Και από τα φίλτρα τέλος πάντων. Και βλέπω και λέω κάποια στιγμή μέσα μου, λέω, καλά εμένα δεν με δείχνουν ποτέ αυτοί. Ναι. Δεν με γνώριζα. Ναι. Δεν καταλάβαινα τι ήμουν εγώ. Ναι, το έχεις κάποιες φορές το ζεις και λες, κάτσε τόσο, τι γίνεται εδώ, είναι η λάμψη που, και τα φίλτρα και αυτά. Και λες, wow, εκεί θα πρέπει
Αυτό να πεις ότι, να σου πω το βράδυ που ξεβάφομαι, okay, δεν υπάρχει αυτό, είναι ψεύτικο, είναι η λάμψη. Να το ισορροπήσεις. Και εκεί το έχει ισορροπήσει και η Μενεγάκη, που το έπαιξε χαζούλα και το έπαιξε, παιδιά, είμαι κούκλα, γιατί βγαίνει η κούκλα, πάντα έγραφε. Αλλά δεν το έδειχνε ποτέ. Αλλά δέστε το μόνο σας. Αλλά δέστε το εσείς. Ναι, εγώ είμαι της διπλανής πόρτας. Εγώ είμαι της διπλανής πόρτας. Γι' αυτό είναι η Μενεγάκη. Εκεί το έχει χάσει, μαλέσω. Αυτό είναι σχολή Μενεγάκη. Ναι. Άσε τον κόσμο να βλέπει και εσύ κάνε τη δουλειά σου. Γιατί οπωσδήποτε πάντα μια ωραία κοπέλα εντυπωσιακή, όπως είναι η Μαλέσκου, οπωσδήποτε θα έχει κάποιους να τη ζηλεύουν. Και κάποιες γυναίκες, γιατί οι γυναίκες το έχουμε. Και σου λέει, α, με ζηλεύουν γιατί είμαι ωραία. Δεν είναι αυτό, είναι αυτό που εκπέμπεις. Δηλαδή, όταν εκπέμπεις ότι είσαι ψώνιο, αναγκαστικά θα σε κατηγορήσουν οι άλλοι. Δηλαδή, πρέπει να το ισορροπήσει. Δεν το έχει ισορροπήσει. Εκεί το έχει χάσει. Και βέβαια το στημένο τρόπος που μιλάει. Και μέσα από όλα αυτά, επειδή δεν κατάλαβε τι εννοούμε, mm-hmm. να σου πω λοιπόν, φεύγοντας για διακοπές, να πάρεις το βίντεο αυτό μαζί σου, κατέβασε το YouTube, πάρ' το μαζί σου και να ακούσεις συμβουλές μου προσεκτικά. Πρώτον, λίγες λέξεις σε κάθε ερώτηση. Δεύτερον, είσαι θεογκόμενα, είσαι κουκλάρα, δεν χρειάζεται να μας το επιβάλλεις. Το μάτι μας το καταλαβαίνει από μόνο του. Τρίτον, και βασικότερο, σεβασμό στους συνεργάτες σου, που από ό,τι γνωρίζω έχει σεβαστεί αρκετά παιδιά, αλλά από ό,τι κατάλαβα όχι όλα όμως. Και προσπάθησε να έχεις χημεία με τους ανθρώπους που θα μπουν δίπλα σου. Βάλε λοιπόν βέτο στο Sky ότι κάθε άνθρωπος που θα μπαίνει μέσα πρέπει να τον εγκρίνεις εσύ, όχι γιατί είσαι η θεά και πρέπει να τον εγκρίνει, αλλά γιατί θα είσαι ο άνθρωπος που θα συνομιλεί μαζί του, να μπορεί να επικοινωνεί με σένα. Και να προσπαθεί να ισορροπεί, να αφήνει και την ομάδα της να λειτουργεί, όχι αυτό να παίρνει πλάνα. Όχι, αυτό είναι το επόμενο. Και μάθε λοιπόν ότι όσο η ομάδα σου μιλάει περισσότερο, τόσο εσύ θα είσαι πιο συγκεντρωμένη στη δουλειά που θα κάνεις και τόσο πιο διεισδυτική. Άσε και τους άλλους να μιλάνε. Επίσης, ο επόμενος κανόνας που πρέπει να ορίσεις για σένα. Όταν παίρνεις συνέντευξη, το θέμα δεν είσαι εσύ. Είναι ο άνθρωπος που έχεις καλέσει. Οπότε λοιπόν το εγώ σου, ας το σπίτι τη στιγμή εκείνη. Δεν χρειάζεται να λες εγώ εκείνο, εγώ το άλλο, εγώ έκλαψα, εγώ έκανα κτλ. Χέσε μας με το εγώ σου. Να θυμάσαι αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει το εγώ σου. Λοιπόν, όταν λοιπόν θα συμμαζέψεις όλα αυτά και κάποια ψηλοπράγματα ακόμα τα οποία μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τότε θα μπορείς να είσαι και εσύ μια παρουσιάστρια η οποία πραγματικά θα την γουστάρουμε όλοι μας. Προς το παρόν τώρα, επί της ευκαιρίας, τώρα που τελειώσαν όλες οι εκπομπές, εντάξει, και μείναν μόνο καλοκαιρινές, να πούμε λοιπόν ότι για μένα προσωπικά η νούμερο ένα παρουσιάστρια από τις καινούργιες, από τις τρεις, είναι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Mm-hmm. Είχε εξέλιξη σημαντική μέσα στη σεζόν. Ναι. Νούμερο 2. Πολύ σωστά ρεπορτάζ, πολύ σωστή με τους συνεργάτες της. Τους άφηνε να μιλάνε. Ναι, ναι, ναι. Και δεν έβγαζε αγαπητή. Που, εντάξει, αυτή είναι θεογκόμενα, έλεος και ναι, ναι. Αυτή είναι, γιατί είναι και Δήμητρη, είναι και ναι. Πολύ ωραίο κορίτσι. Τους άφησε αλλά να δεν το έβγαλε ποτέ προς τα. Τους άφησε να εκφραστούν. Απλά δεν είχε καλή χημία με την ομάδα αυτή, δεν την επέλεξε η ίδια. Και βέβαια πολύ προσγειωμένη που στο τέλος. Στο τέλος, είπε ότι δώσατε βήμα σε ένα κορίτσι που ήρθε με το βρακί της από την Πάτρα και εκεί σε ισοπεδώνει. Δηλαδή, δεν μπορείς αυτήν την κοπέλα να την πεις ψώνιο. Όχι. Ήρθα με το βρακί μου από την Πάτρα μεταφορικά και όμως μου ανοίξατε τις αγκάλες. Τέλος πάντων, μου ανοίξατε τα χέρια και με πήρατε αγκαλιά και με όλα αυτά που λες. Με όλα αυτά που λες. Όταν την πρόσεξα πρώτη φορά στον τελικό του πρώτου GNTM και βγήκε και μίλησε, σου είπα ότι μια στάρ γεννιέται. Ναι, ναι, θυμάσαι το άσπρο του φόρεμα. Ναι. Είπα τότε στην Έλενα, εδώ τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη γέννηση μια στάρ. Όταν έκανε τη δικιά της εκπομπή αυτή, έπεσε από τα σύννεφα. Λέω πάει, αυτή καταστράφηκε. Στο τέλος όμως, το ξαναλέω, γεννιέται μια στάρ. Εάν βρει την κατάλληλη ομάδα να έχει χημεία μαζί τους, γιατί παιδιά ακούστε, δεν φτάνει να είσαι καλός δημοσιογράφος ή να είσαι κακός δημοσιογράφος. Εάν έχεις χημεία με την παρουσιάστρια ή τον παρουσιαστή, τότε όλα λύνονται. Εάν δεν υπάρχει χημεία, γεια σας. Λοιπόν, γεννιέται μια νέα στάρ, η οποία θέλει προσοχή και το κόσμο που θα τη δώσουν τώρα να την προσέξουν ιδιαίτερα και να βάλουν στους ανθρώπους που τη ταιριάζουν. Πάμε τώρα στη Δανάη Μπάρκα. Η Μπάρκα ήταν μια μεγάλη έκπληξη για όλους μας. Ναι, μεν πήγε άπατη στα νούμερα, αλλά όμως είχε ένα μεγάλο ατού. Πολύ μεγάλο ατού. Ότι ήταν μια διαφορετική παρουσία από τις άλλες. Ναι.
μία κοπέλα την οποία, ρε παιδί μου, την έβλεπες και τη χαιρόσουνα για το τσαγανό και το τσαμπουκά που είχε. Και ήταν πολύ γλυκιά και δεν σου έδινε, ας πούμε, το δικαίωμα να σχολιάσεις οτιδήποτε έχει να κάνει την εμφάνισή της. Ναι. Δηλαδή είχε αυτή τη λάμψη. Ήταν το αντίθετο ακριβώς από την Μαλέσκου. Ναι, ναι. Δηλαδή, εάν η Μαλέσκου είχε τα όπλα της Μπάρκα, θα ήταν αυτή τη στιγμή αχτύπητη. Mm-hmm. Αχτύπητη. Θέλω να καταλάβει η Μαλέσκου, γιατί είμαι σίγουρος ότι βλέπει το βίντεο αυτό, με έχουν ειδοποιήσει ότι βλέπει τα βίντεο κτλ. Λοιπόν, θέλω να καταλάβει η Μαλέσκου ότι το λέμε αυτό για το καλό της. Έχει μεγάλα ατού, πάρε τα καλά στοιχεία από τις άλλες κοπέλες γύρω-γύρω, δες τα ποια είναι αυτά και προσπάθησε να τα αφομοιώσεις. Όχι να τα αφήσει να ταλανίζονται δεξιά-αριστερά, πάρε τα πάνω σου. Λοιπόν, αυτή είναι η Μπάρκα. Από τους παλιούς, πιστεύω ότι η Καταρίνα Καινούριου δικαίως πλέον πήρε τη μεταγραφή που πήρε, πήγε στο μαγαζί που την έδιωξαν. Δεν την πίστεψαν και τώρα γονάτισαν. Ήταν η μεγαλύτερη εκδίκηση που μπορούσε να πάρει ένας παρουσιαστής. Μπήκε στον Αλφα μέσα τώρα ως βασίλισσα. Τώρα προσκυνήστε. Αυτό που συμβαίνει με την Κατερίνα Καινούργη το γουστάρω πάρα πολύ. Ξέρετε τι είναι, να σε πετάξουν έξω από ένα μαγαζί ως αποτυχημένο ότι δεν κάνεις και μετά να σε παρακαλώ να σε πάρουν πίσω. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Λοιπόν, και με πολύ καλύτερο budget. Και πολύ καλύτερο budget, και καλύτερη εκπομπή κτλ. Αυτή λοιπόν είναι κερδισμένη της χρονιάς. Η Κατερίνα Καραβάτου είναι η κοπέλα η οποία έχασε την εκπομπή της. Είναι η κοπέλα η οποία ψάχνει αυτή τη στιγμή τι θα κάνει στο μέλλον. Αλλά θέλω να σας πω ότι η Κατερίνα Καραβάτου παραμένει ένα πολύ καλό και ισχυρό χαρτί. Εγώ θέλω να της ευχηθούμε κάθε επιτυχία να έχει στην επιλογή που θα κάνει να είναι ισορροπημένα τα πράγματα. Και Κατερινάκη, πρόσεχε την ομάδα σου, είσαι παλιά εσύ, ήμασταν αντίπαλοι για πάρα πολλά χρόνια, ξέρω πολύ καλά τον αγώνα σου, όπως ξέρεις και εσύ το δικό μας αγώνα που κάναμε από την άλλη μεριά. Λοιπόν, σεβόμαστε τις παλιές παρουσιάσεις και σωστές και πάνω απ' όλα ποτέ δεν ήταν καβαλημένο το κορίτσι αυτό. Ναι. Προβλήματα δικά της πολλά είχε, ναι. Καβαλημένο ποτέ. Και ο τρόπος που έφυγε έδειξε πάρα πολλά στο πώς πρέπει να φεύγεις από ένα μαγαζί. Ναι, εντάξει, τα καρφάκια τα πέταξε βέβαια, αλλά... Έδειξε πάρα πολλά πώς φύγεις από ένα μαγαζί. Και βέβαια πέταξε τα καρφάκια, τελείωσε μια εκπομπή. Mm-hmm. Και βέβαια υπήρχαν προβλήματα, τελείωσε μια εκπομπή. Αλλά όμως έφυγε αξιοπρεπέστατα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν... από ό,τι κατάλαβα όμως την κόψαν και το ακουστικό, δηλαδή την ώρα που μίλαγε, γιατί φοβούνται μην τυχόν ξεφύγουν, δηλαδή τη σταματήσαν λίγο και ίσως επειδή ήταν πολύ φορτισμένη να έλεγε και κάτι παραπάνω, αλλά εντάξει. Δεν δικαιούται. Επίσης, η Φέη Σκορδά εύχομαι να αφήσει τον Γιώργο Λιάγκα να κάνει τη δουλειά του και να είναι σίγουρη ότι αν γίνει αυτό, του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι τώρα. Σωρινά είναι... διακοπές. Καλά κάνει. Και να καλωσορίσουμε το νέο ζευγάρι το οποίο έρχεται στην ελληνική τηλεόραση, όπου έχω την τιμή και τη χαρά να σας πω ότι το παιδί αυτό, το πρώτο, το γνωρίζω από μικρό, με το συγχρονό του μπαμπά του ήμασταν πάρα πολύ φίλοι, με είχε βοηθήσει πάρα πολύ στην πορεία του ραδιοφώνου, στα πρώτα μου χρόνια, και μιλάω για τον κύριο Καρτελιά, ο οποίος μαζί με την συμπαρουσιάστριά του στο ραδιόφωνο που είναι μαζί, θα είναι τώρα πλέον στο Star Channel. Χαίρομαι πάρα πολύ που πάει σε ένα γνώριμο για μένα σπίτι. Έχει αυτή η κοπέλα τρία παιδιά. Ναι, τρία παιδιά. Και ο Καρτελιάς είχε ένα. Α, ωραία. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που πάνε σε ένα σπίτι το οποίο το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Θα περάσει πάρα πολύ όμορφα εκεί, αγαπητέ μου Καρτελιά. Θα μας λέει ανέκδοτα. 100% θα βγάλει το δικό του στυλ. Δεν ξέρω τι ώρα θα πάνε τα παιδιά, αλλά είμαι σίγουρος όμως ότι είναι το νέο αίμα, αξίζουν και είναι το πρώτο δίδυμο το οποίο βγαίνει μέσα από τα social media. Ναι, και ειδικά από τα βιντεάκια που βγάζανε στο Instagram. Αυτό, και γίνανε πάρα πολύ καλά. Ναι. Μέσα από τα social media. Αυτό λοιπόν δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Το μόνο που θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, αγαπητέ μου Καρτελιά, μην τολμήσεις και αφήσεις το δικό σου ραδιόφωνο και πας σε ραδιόφωνο του team. Δηλαδή δρόμος κτλ. Ναι, στο Show FM. Ναι, μην αφήσεις το Show FM. Δεν κάνει. Δεν κάνει να αφήσεις. Δεν νομίζω να το αφήσει γιατί ακόμα το διαφημίζουν. Ναι. Όχι, έχει πέντε ραδιόφωνα. Ναι. Έχει ένα. Α, ωραία. Έχει πέντε ραδιόφωνα. Ωραία, πέντε. Ωραία. Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, έχει μεγαλώσει στα ραδιόφωνα μέσα, ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά αυτή. Έχει μια επιχείρηση όπου είναι το μοναδικό περιφερειακό ραδιόφωνο το οποίο είναι... Σε ποια περιοχή είναι, είπες? Χαλκίδα. Χαλκίδα, ωραία, κοντά είναι. Λοιπόν, είναι ο μοναδικός σταθμός που έχει κάνει
τρομερά πράγματα. Είναι Χαλκιδέα κιόλα. Πέρα από Αθήνα τη βρέθηκε εκεί λόγω οικογένεια. Πρέπει να κρατάνε από εκεί, αλλά ήταν από τον Κορυδαλό. Α, ωραία, ωραία. Δηλαδή νίκη από Κορυδαλό από εκεί. Επέστα μα το σύνορα, γιατί λέω. Την Χαλκίδα. Ο συγχωρημένο ο μπαμπά του, ναι, ο Κυριάκο, ο οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, και εγώ τον βοήθησα πάρα πολύ όμω. Ενώ εγώ ήμουν διευθυντή σε άλλο σταθμό, πήγαινα στο δικό του σταθμό στον Κορυδαλό, θυμάμαι, είχε κάποια προβλήματα με του παραγωγού και πήγαινα και έκανα εκπομπή εγώ εκεί. Παράλληλα, ενώ ήμουν αλλού, πήγαινα και έκανα εκπομπή στο σταθμό του μπαμπά του, για να τον βοηθήσω κτλ. Μου λέει, σε βοήθησα, βοήθησε με και εσύ και τον βέβαια. Και διάκονε... Ναι, πρέπει να είναι μικρότερό σου, έτσι. Είναι γύρω στα 45. Ο Καρτελιά, πώ τον. Ο γιο, ναι. Ο γιο, ναι. Ο παπά ήταν πολύ μεγαλύτερο. Καλά, εννοείται. Ναι. Πολύ μεγαλύτερο. Όχι, δεν ξέρω ηλικιακά πόσο είναι. Γύρω στα 40-45 είναι κάπου εκεί. Αλλά θέλω να σου πω ότι είχαμε μια μεγάλη ιστορία και μάλιστα ήταν ο πρώτο που είχε ανοίξει ο μπαμπά του, είχε ανοίξει το ραδιόφωνο του, το είχε στείλει στο Εγάλεο σε ένα αγορά σέντερ μέσα. Mm. Ένα τυπικό αγορά σέντερ της εποχής εκείνης και ήταν μέσα και το ραδιόφωνο με καφέ μπροστά κτλ. Ήταν πολύ πρωτοπορία. Και όταν έφυγαν το 2001 και πήγαν στη Χαλκίδα να κάνει κάτι, κλείσαν τα ραδιόφωνα. Είχε γίνει μια ιστορία τότε. Λοιπόν, το έστησε ο Κυριάκος στο ραδιόφωνο εκεί πέρα μαζί με τη βοήθεια του γιου του κτλ. Και ο γιος του ήταν αυτός που πήρε τα ενία και έφερε τους Stars στη Χαλκίδα. Α, ωραία, ωραία. Μάλιστα με τον Καρτελιά είχαμε κάνει, με τον ιό δηλαδή, είχαμε κάνει και συναυλία με Μιχάλη Ραγκητζή μαζί και με άλλους έχω κατεβεί. Θυμάμαι τις προάλλες πριν και πέρυσι ήταν, νομίζω, την ώρα. Πάντα όταν δούλευες, σου βάζα τα ανέκδοτα. Και μου λέει, αυτός είναι φίλος μου. Σου βάζα τα ανέκδοτα, αντί να ακούς τα ανέκδοτα. Αυτός είναι φίλος μου. Μου λέει, σου πω ότι αυτό το ξέρω από μικρό. Ναι, ναι, αυτό το ξέρω από μικρό, μου έλεγε. Ναι, το ξέρω από μικρό. Ναι, ξέρω από μικρό. Και σου βάζα τα ανέκδοτα. Εγώ γέλαγα μόνη μου, εσύ δεν είναι σημασία. Απλά ακούγες τη φωνή και λέει, το ξέρω από παιδί. Από παιδί. Ναι, αυτό. Έχει διαφορά. Και οι σχέσεις μας πάντα ήταν καλή. Απλά δεν κάναμε παρέα από το μαζί, εντάξει, λογικό είναι. Ναι. Αλλά όμως έχουμε συνεργαστεί μαζί στη Χαλκίδα αρκετές φορές και χαίρομαι πάρα πολύ αυτή την επιλογή. Δηλαδή, πραγματικά σου μιλάω, χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό είναι πραγματικά νέο αίμα. Όχι, φαίνονται και δύο παιδιά που είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ενώ δεν είναι καθόλου καβαλημένα. Από το 17 είναι μαζί. Ναι. Εγώ νόμιζα στην αρχή ήταν ζευγάρι, αλλά δεν είναι ζευγάρι, όχι. Ξέρεις ποια ήταν να πάρει τη θέση της κοπέλας. Ποια. Γνωρίζω ποια ήταν να πάρει τη θέση της κοπέλας. Ποια. Και δεν μπόρεσε να πάει γιατί ήταν στην Χαλκίδα. Ποια. Η Δώρα Λουκίσα. Ναι. Το 16 είχε δοκιμαστεί εκεί. Α, στη Χαλκίδα. Ήταν, ναι. Αλλά δεν μπορούσε να πάει, δεν είχε αυτοκίνητο κτλ. Και αυτό δεν πήγε εκεί. Και έχει και καλή σχέση ακόμα μαζί του. Ωραία. Κοίταξε, είναι μεγάλο μυαλό το Καρτελιάς. Και πολύ ωραία στούντιο κτλ. Δηλαδή στον διάρρηστο εργάλειο που είχαν. Και στον Κορυδαλό. Στον Διάρε. Δηλαδή, εντάξει, δεν πιστεύω. Οπότε θα έχει και τι γνωριμίε σου, σωστά. Κοιτάξτε, είναι ο μοναδικό άνθρωπο που όλε τι γραφικέ εταιρείε το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, του γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Όλοι οι καλλιτέχνε τον πέρασαν τα χέρια του. Δηλαδή, δεν θα κάνει κάτι το οποίο θα τον κομπλάρει. Κοίτα τέτοια ιστορία και όμω του κάτσε με τα ανέκδοτα. Για μένα. Δηλαδή, εγώ από εκεί τον γνώρισα. Τα ανέκδοτα στο είναι κάτι που προκάλεσε του άλλου να τον δουν. Είναι πολύ καλό. Αλλά κοιτάξτε. Είναι ένα έμπειρο παιδί, δηλαδή δεν πάει ένα άπειρο παιδάκι. Δηλαδή έχει πολλά χιλιόμετρα στην πλάτη. Και έχει λίγο Τσαουσόπουλο με την έννοια αυτό το σόκινγκ, το που αρέσει το ωραίο όμως, όχι το πρόστιχο. Έχει αυτή την πλακίτσα. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, όπου θα συναντηθούν εκεί με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο, γιατί είναι στην ίδια οικογένεια είναι. Ναι. Λοιπόν, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος είναι ένας μεγάλος δάσκαλος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει τόσο πολύ και ακόμα τα 15χρονα λιώνουν για πάρτι του. Γιατί ο τέτοιος είναι 60 φεύγα, ο Μιχάλης. Είναι 60 φεύγα, δεν είναι μικρός. Είναι και μπαμπάκας. Ναι, δεν είναι πέρα από αυτό. Είναι 60 φεύγα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης είναι ο δάσκαλος, παραμένει νούμερο ένα, νούμερο ένα του ραδιοφώνου. Γιατί τον ακούσει σαν να ακούσει έναν 20χρονο. Εγώ είμαι ο έφηβος. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα τον βλέπω καλιά φορά στο Facebook που βάζει τα Σάββατα, την ώρα που μοντάρω εγώ την εκπομπή του GR Express. Τον βλέπω εκεί που κάνει εκπομπή, αλλά περνάει η ώρα μου. Στο μοντάζ επάνω και βλέπω πραγματικά έναν 20χρονο. Η ηλικία δεν έχει καμία σχέση με την εμφάνιση του Μιχάλη Τσαουσόπουλου. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός. Είναι ευκαιρία να βρεθούν εκεί, να τα συζητήσουν και είμαι σίγουρος ότι θα πάρει και πολλές ιδέες από τον Μιχάλη για να βάλει στα δικά του ραδιόφωνα. Να φύγουμε από αυτό το θέμα και να πάμε τώρα σε ένα άλλο στενάχωρο πολύ, δηλαδή με τον Περικλέα. Εντάξει, βγήκε ο Κονδυλάτος, μας έδειξε μια άλλη πλευρά του άλλου Δομήνικου. Ναι. Την οποία εμείς δεν την είχαμε σκεφτεί. Λέει ότι εκεί βιώσαμε, δηλαδή πολλά παιδιά λένε ότι γύρισαμε πίσω αλλαγμένοι. Γιατί όμως γύρισαν αλλαγμένοι?
βιώσανε και κάποιες σκηνές φτώχειας. Λέει οι άνθρωποι να μην έχουν να φάνε μες στη ζούγκλα χωρίς δόντια. Και βέβαια και ο ίδιος λέει ότι ντρέπομαι τόσο πολύ που κατάντησα κάποια στιγμή να είμαι γονατιστός και να ζητάω φαΐ από έναν ρακέντητο χωρίς δόντια να μου δώσει να φάω. Δηλαδή τους άλλαξε και όλη αυτή η νοοτροπία του στυλ. Εδώ είμαστε μια χαρά στην Ελλάδα, δεν βλέπεις εύκολα ανθρώπους στον δρόμο που δεν έχουν να φάνε, και όμως εκεί υπήρχε πάρα πολύ φτώχεια, δεν παίζει ρόλο καθόλου η λάμψη που έβγαζε στο Survivor, τα μοντάζ, οι λαμπερές εικόνες. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν να φάνε και δυστυχώς ο Άγιος Δομήνικος δεν είναι μόνο η κλειδάτη πλευρά που μας παρουσιάζει ο Ατζούν. Και ήταν πολύ ωραίο που μας έδειξε και αυτή την πλευρά για να μας πει ότι okay, υπάρχουν και πολύ σοβαρότερα πράγματα στον Άγιο Δομήνικο από ό,τι τις εικόνες που είδαμε. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει πάρα πολύ και είναι σε νοσοκομείο μέσα, όπως είναι ο Ηλίας Μπόγδανος, να πρέπει σ' όνει και καλά να βάλει και βίντεο. Ναι, είναι διασωληνωμένος. Όχι διασωληνωμένος, είναι στο νοσοκομείο, δεν είναι διασωληνωμένος. Διασωληνωμένος εννοώ. Σωληνάκια, ναι. Όχι διασωληνωμένος, ναι, δεν μιλάει γλυκά. Αυτό εννοούσα. Έχει σωληνάκια στο. Είναι κρίμα και άδικο. Εκείνη τη στιγμή κοιτάς την υγεία σου κτλ. Και αφήνεις τους followers. Εντάξει, δηλαδή πραγματικά, Λιάκο, περαστικά σου. Αλλάζει τον κόσμο τώρα λίγο εκεί πέρα. Κοίταξε τον εαυτό σου εκεί πέρα, κάτσε ξεκουράσου. Γίνε καλά και βγαίνει μετά και κάνει ότι γουστάρει. Είναι στενάχωρο να βλέπεις κάτι τέτοιο, ας πούμε, δηλαδή, με τον ορό, νομίζω έχει ορό. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα που πρέπει να κρατηθούν. Και κλείνοντας, να πάμε στη Μενεγάκη, όπου ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ήταν μάλλον ο παρτενέρ. Τελικά έκλεισε, λένε, με Μενεγάκη. Ναι. Ο Ουγγαρέζος, ο οποίος θεωρώ ότι γυρνάει στο σπίτι του, στο Μέγκα, γιατί εκεί μεγάλος είχε ξεκινήσει την καριέρα και του. Μάλιστα δήλωσε ότι ο ίδιος αποχώρησε από τον Αντένα. Και οποιαδήποτε πρόταση και να του κάνανε είτε σε δελτίο ειδήσεων είτε οπουδήποτε αλλού δεν θα έμενε, γιατί θεωρεί ότι έχει βαλτώσει στον Αντένα. Ναι, γιατί δεν του κάνανε την πρόταση που πρέπει να του κάνουν. Αυτός είχε μια εκπομπή που ήθελε να κάνει και δεν του τη δώσανε. Mm-hmm. Πέρα από αυτό όμως ο ρυθμό θα μείνει. Στο ρυθμό θα μείνει, γιατί είναι μια πολύ πετυχημένη πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή, όπου εκεί θα μείνει. Και εγώ θέλω να πω στον Ουγγαρέζο, καλή επιτυχία εκεί που πας, σωστή επιλογή σου. Γυρνάς πίσω στο σπίτι σου, γυρνάς πίσω στην οικογένεια του Μέγκα και βέβαια πρέπει να σου πω ότι η επιλογή σου να είσαι στη Βασίλισσα δίπλα, αν μη τι άλλο, είναι ένα παράσημο το οποίο παίρνεις. Δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση να συνεργάζεσαι με τη Βασίλισσα. Έχει υπόψη σου ότι πέρα από ότι την είχα δει στις αρχές της καριέρας της, είχαμε συναντηθεί κάποιες στιγμές, καμία σχέση. Μενεγάκη, ναι. Δεν έχω συνεργαστεί ποτέ μαζί της, δεν έχουμε συνεπάρξει ποτέ πουθενά μαζί, ποτέ. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει τη Μενεγάκη, ας πούμε, τα τελευταία 15-20 χρόνια. Ναι. Δεν την έχω δει από κοντά. Το σίγουρο είναι ότι θα αλλάξει λίγο ρότα ο Ουγγαρέζος, γιατί η Μενεγάκη ποτέ δεν έκανε βαρικώση. Οπότε νομίζω θα έχει και το ρόλο. Νομίζω ότι για να πάρει τον Ουγγαρέζο τον παίρνει για αυτό που είναι. Ναι. Δεν τον παίρνει για να τον αλλάξει. Δεν αλλάζει τον Ουγγαρέζο. Για να προσαρμοστεί ο Ουγγαρέζος στα δεδομένα τη Μενεγάκη. Ο Ουγγαρέζος δεν πάει εκεί απλά για να συνεπάρχει μαζί της, είναι πρωταγωνιστής. Είναι πρωταγωνιστής, δηλαδή θα πρωταγωνιστήσει εκεί. Και περιμένουμε, με αγωνία περιμένουμε να δω τη συνύπαρξη των δύο αυτών ανθρώπων, γιατί είναι τελείως ανώμοιοι μαζί, αλλά όμως πως είχαν χημεία, κάθε φορά που έπαιρνε συνέντευξη, είχαν τρελή χημεία μεταξύ τους. Mm-hmm. Και ξέρεις, αν η Μενεγάκη έχει χημεία μαζί σου, σου δίνει το άνοιγμα να παίξει μπάλα. Οπότε λοιπόν, τον Γκόση που θα μπει μέσα θα τον αφήσει να παίξει μπάλα. Mm-hmm. Αλλά αυτή δεν συμμετέχει τόσο όσο. Ναι. Μάλλον θα συμμετέχει τόσο όσο αυτή. Βέβαια. Και μια και επίσης για gossip, να πούμε και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Αλεξάνδρου Τούνη πάλι μαζί είναι Θεσσαλονίκη. Η Χαλκιδική ανεβάζουν story πάλι από το ίδιο γυμναστήριο, από τα ίδια μέρη, αλλά δεν λένε ότι είναι μαζί. Τους αρέσει αυτό το παιχνιδάκι γιατί παίζει αριστερά-δεξιά. Ότι το παράθυρο βγήκανε από το γυμναστήριο να είναι μαζί. Μήπως ο Αλεξάνδρου είδε σπίτι και λέει, με σπίτωσε. Ώσπου να φτιαχτεί αυτό το. Δεν παίζει. Μπορεί να πάει εκεί πέρα να πάρει για αυτέ λίγο τι ιδέε του, σαν ζευγάρι που είναι. Α, εννοεί στη Θεσσαλονίκη που ανέβηκε να δει. Όχι, εντάξει, απλά εδώ υπάρχει ένα ερώτημα μεγάλο από ό,τι φαίνεται, γιατί υπάρχουν οι αποστάσει. Μιλέ μεγάλο εδώ πέρα με την Τούνη. Γιατί πολύ μεγάλο έρωτο είχε. Και όλο τελειώνουμε. Μεγάλο έρωτο ήταν με το Σιφάκι. Ποιο Σιφάκι, καλέ. Σιφάκι, ήταν ο. Ο Σιδεράκη. Ο Σιφάκι είναι τερματοφύλακα. Α, σοβαρά. Είναι και ο Σιδεράκη με το Σιμπερδάκι. Πάντω ο Σιδεράκη έχει ρίξει μια μπηχτή που ελπίζω να μην είναι κατάρα. Τέλο πάντων. Με αυτά και με αυτά, κυρίε και κύριοι, εμεί θέλουμε από εσά τα σχόλιά σα.
Θέλω να ξέρω ότι είμαστε κάθε μέρα κοντά στο GR Express με την Έλενα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας δίνουμε τα τελευταία γεγονότα, τα τελευταία νέα από τη Showbiz το 24ωρο που πέρασε. Όπως καταλαβαίνετε, καλοκαιριάτικα είναι και πιο μικρά, πιο λίγα, δεν είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Όμως αυτό που σίγουρα θέλουμε να κάνουμε είναι να είμαστε εδώ στην παρέα και να σας κρατάμε συντροφιά. Και βέβαια ο σχολιασμός μας είναι λίγο εχμηρός κάποιες στιγμές, αλλά ρε παιδιά, εντάξει. Σε άλλο, μας γράφουν τα παιδιά, κάποια παιδιά δεν μπορούν να κοιμηθούν αν δεν δουν το βίντεο. Αν δεν σε ακούσουν να ρίξει έτσι 10 μπινελίκια, δεν μπορούν να κοιμηθούν. Πώς θα το κάνουν, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ηρεμείτε και θέλετε να κοιμηθείτε με το ραγκιτζί. Μπράβο σας, ρε παιδιά. Μπράβο σας. Ότι φέρνει ο ύπνος σε κόσμο, το περίμενα. Όχι, νομίζω πρέπει ξεκινάω. Να σε ακούσουν για να κοιμηθούν. Α, εντάξει. Να ηρεμήσουν. Ναι, είναι αυτό το λέει, εγώ τους βάζω να κοιμηθούν. Επειδή θεωρούν ότι είναι σπασμένα τα νεύρα τους και βλέπουν εσένα, λένε υπάρχουν και χειρότερα, άντε πάμε για ύπνο τώρα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Bye bye.